Ξέραμε ότι μπορούμε να πάρουμε βαθμούς εκτός έδρας. Σε ευρωπαϊκές διοργανώσεις, όταν παίρνεις βαθμούς εκτός έδρας και κερδίζεις τα μάτια στο γήπεδό σου, προχωράς, συνεχίζεις. Και αυτό θέλαμε να κάνουμε και αυτό θέλουμε να κάνουμε. Να πάρουμε βαθμούς εκτός έδρας και να κερδίσουμε τα μάτια στην έδρα μας. Η ομάδα έλεγχε το παιχνίδι στο μεγαλύτερο διάστημα. Αλλά μετά την αλλαγή του Γκούντμονσον δεν μπόρεσε να ισορροπήσει με τίποτα. Αυτό το διάστημα το κενό μπορεί να φιλοσοφήσει ο ίδιος για τη συνέχεια. Η Alkmaar είναι μια ομάδα με ποιότητα και αυτό το ξέραμε. Στο πρώτο ημίχρονο εμείς ελέγχαμε το μάτσο, όπως είπατε πολύ σωστά. Απλά στο δεύτερο ημίχρονο βρήκανε και αυτοί το χρόνο τους και βγήκαν μπροστά, έκαναν ευκαιρίες, έβαλαν ένα γκολ. Ωστόσο, στο τέλος ισοφαρίσαμε και πήραμε το αποτέλεσμα. Συμφωνεί ότι η πιο σημαντική στιγμή σήμερα είναι η αντίδραση μετά το 1-0. Γιατί όλα δείχνουν να πηγαίνουν στραβά για τον ΠΑΟΚ, δοκάρια, φάσεις, δέχεται γκολ. Και όμως το πιστεύουν στο τελευταίο δεκάλεπτο. Είναι το πιο σημαντικό, το κέρδος το μεγαλύτερο. Αυτό ακριβώς ισχύει. Είναι πολύ σημαντικό το ότι δεχθήκαμε ένα γκολ, αλλά στο τέλος πιστέψαμε ότι μπορούμε να τα καταφέρουμε. Ακόμα και όταν δεχόμαστε γκολ, μπορούμε να ισοφαρίσουμε, μπορούμε να πετύχουμε και δεύτερο γκολ. Βέβαια, σήμερα πετύχαμε ένα γκολ. Έτσι, πως είναι και αυτός ο βαθμός της ισοπαλίας είναι πολύ σημαντικός ενέπειτα και Παναθηναϊκού για ψυχολογικούς λόγους. Και λόγω της ισοπαλίας στο άλλο παιχνίδι που μάλλον είναι βολική. Ακόμα και αν χάναμε, θα ήμασταν δυνατοί την Κυριακή. Είναι διαφορετικές διοργανώσεις, διαφορετικά παιχνίδια. Ωστόσο, με αυτό το βαθμό που πήραμε, θα είμαστε ακόμα πιο δυνατοί, γιατί σίγουρα βοηθάει στην ψυχολογία. Ήταν το πρώτο παιχνίδι που το διαπίστωσα να έχει εκνευριστεί με τον διαιτητή. Δεν τον έχω ξαναδεί να χάνει τη συγκέντρωσή του. Συνέβη κάτι. Συνήθως προσπαθώ να κοντρολάρω τα συναισθήματά μου, ωστόσο σήμερα αυτά ήταν πιο δυνατά. Ο διαιτητής βέβαια ήταν καλός, συζητήσαμε μαζί και τελικά τέλος καλό, όλα καλά.